Αδερφοί μου, με τη βοήθεια του Θεού μας και δια πρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, συνεχίζουμε για να ερευνήσουμε το τι γίνεται εις τον κόσμο σήμερα. Αυτά στα σημέρας τα οποία διαρχόμεθα. Τα σημέρας των τελευταίων ετών τούτου του κόσμου. Έσχατη καιρή. Η εσχατολογία δηλαδή. Δι' αυτήν την εσχατολογία το βιβλίο το οποίο αναφέρεται εις τα γεγονότα όλα αυτά είναι η Αποκάλυψη του Ιωάννου. Πλην όμως δεν παρέλειψε ο Θεός μας να αναφέρει περί των εσχάτων καιρών σημεία της ελεύσεως του ανώμου. Ο άνομος, ο αντίχριστος, ο οποίος εξαπολύει συνεχώς την παρουσία του στον κόσμο τούτον και ο κόσμος αυτός οφείλει, έχει υποχρέωση να ακούσει περί των γεγονότων τούτων του τελευταίου καιρού. Πλην όμως πώς να ακούσουν εάν δεν υπάρξουν εκείνοι οι οποίοι θα κηρύξουν και πώς θα κηρύξουν εάν δεν αποσταλώσουν από τον Θεό, δηλαδή εάν ο Θεός δεν στείλει τους ειδικούς του να κηρύξουν, πώς θα ακούσει ο κόσμος και πώς θα προσπαθήσει ο κόσμος να σωθεί. Ο κόσμος και όσοι έχουν βαπτιστεί εις το όνομα του Χριστού μας της Αγίας Τριάδος είναι οι στρατιώτες του επί της γης. Είναι αυτοί οι οποίοι αγωνίζονται για να φτάσουν εις το τέρμα τούτου του κόσμου και το τέρμα είναι η μετάβαση από τον κόσμο τούτον εις την αιωνιότητα. Για να φτάσεις όμως στο τέρμα αισίως πρέπει να αγωνιστείς. Ο αγώνας αυτός ή θα στεφθεί υπό επιτυχίας ή αποτυχίας. Εάν ο στρατηγός αναφερθεί στους στρατιώτες και τους επισημάνει ότι υπάρχουν αυτοί και αυτοί οι κίνδυνοι και οι στρατιώτες δεν ακούσουν, τότε να έχουμε υπόψη ότι η μάχη δεν θα είναι υπέρ του στρατεύματος αλλά εναντίον του στρατεύματος. Δι' αυτόν τον λόγο ο Χριστός μας πάντοτε θέλει τα παιδιά του να γνωρίζουν το τι θα επέλθει στον κόσμο τούτον όσον είναι δυνατό. Τα άλλα θα φροντίσει πάλι ο ίδιος ο Θεός για να τα ανακοινώσει στον κόσμο, να τα κάνει γνωστά. Και όπως αναφέρουν οι πατέρες της Εκκλησίας, θα στείλει δύο μεγάλους στρατηγούς ο Θεός, τον Ενόχ και τον Ηλίαν, οι οποίοι θα συγκλονίσουν ολόκληρον την Ιφίλιον. Δεν θα μείνει κόσμος ο οποίος να μην ακούσει περί του τελευταίου εκείνου καιρού. Πότε θα είναι ο καιρός αυτός άγνωστον εις εμάς. Δεν θα εξετάσουμε πότε είναι, αλλά θα προσπαθήσουμε πώς να γλιτώσουμε από αυτήν την καταστροφή η οποία έρχεται επάνω στον κόσμο. Για να γλιτώσουμε όμως από αυτήν την καταστροφή πρέπει να γνωρίζουμε τους εχθρούς μας. Και οι εχθροί μας δεν γνωστοποιούνται με το να είσαι εκτός της Εκκλησίας αλλά εντός της Εκκλησίας. Δηλαδή εκτός της Εκκλησίας είναι αδύνατον να ακούσεις περί εχθρών
του Θεού, διότι ο κόσμος ονομάζεται γενεά Μιχαλής και αμαρτωλός. Αυτήν ονόμασε ο Χριστός μας και αυτήν την ονομασία έδωκεν δι' εκείνους οι οποίοι είναι εκτός της Εκκλησίας. Και μας είπεν ότι προσέχετε, λέγει, να μην γίνετε όπως αυτοί όλοι οι οποίοι είναι εναντίον μου. Θα ξεχωρίσετε, θα είστε μαζί μου, δεν θα έχετε το ίδιο σχήμα με αυτούς. Μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο, αλλά μεταμορφούστε. Το να έχεις το ίδιο σχήμα με τον κόσμο είναι αυτό το φοβερό, το τρομακτικό, το οποίο τραβά από τη μύτη σήμερα όλων των κόσμων. Και αυτό ονομάζεται μόδα. Επάνω δε στο άρμα της μόδας κάθεται ολόκληρος η κόλασης. Αυτός ο Αντίχριστος, αυτός ο Βελζεβεούλ, ο άρχον των δαιμονίων. Θα το διαπιστώσετε τούτο, αδερφοί μου, όταν θα δείτε έξω το σειρμόν του κόσμου τούτου τας γυναίκας να μεταμορφώνονται σε άνδρας και τους άνδρας να μεταμορφώνονται εις γυναίκας. Είναι φοβερό το θέμα τούτο, είναι μία δυσαρμονία της φύσεως και σήμερα δυσκόλως μπορεί να αναγνωρίσεις τον άνθρωπο από την γυναίκα. Καταντήσαμε να αναποδογυρίσουμε την τάξη την οποία ο Θεός έθεσε στον κόσμο και εξ αυτού του γεγονότος επολαπλασιάστη η αμαρτία και ο Αντίχριστος άπλωσε τα δίχτυα του για να πάρει ψυχές. Θα επισημάνουμε τώρα επακριβώς μία ονομασία την οποία φέρει ο Αντίχριστος στον κόσμο τούτο. Η πρώτη ονομασία την οποία έχει φέρει το όνομα ο άξον του θανάτου, άξονας του θανάτου. Πάνω στα αυτοκίνητα υπάρχουν άξονες οι οποίοι κρατούν τις ρόδες μπρος και πίσω και στο μέσο. Εις αυτήν την εικόνα του αυτοκινήτου θα παρακολουθήσουμε τον Αντίχριστον, ο οποίος έχει τον άξονα του, ο οποίος φέρεται άξον θανάτου. Αυτός ο άξονας του θανάτου στηρίζεται πάνω σε τρία μέρη. Πρώτο μέρος είναι εκείνο το οποίο ο Άγιος Κοσμάς επεσήμανε, ότι όλα τα δεινά του κόσμου, λέγει, θα προέρθουν από αυτό το άτομο. Και αυτό το άτομο δεν είναι κανείς άλλος, ημί ο Πάπας της Ρώμης. Αυτός είναι το πρώτο μέρος του άξονος του θανάτου. Το δεύτερο μέρος του άξονος του θανάτου, το οποίο είναι συγκλονιστικό και πάλι, είναι αυτή η κατάσταση η οποία επισφραγίζει την ιδέα της κυριαρχίας του κόσμου. Δηλαδή, από τον καιρόν όπου εσταυρώθη ο Χριστός, αυτοί οι εχθροί του Χριστού προσπάθησαν, ηγονίστησαν, αγωνίζονται να γίνουν κυρίαρχοι της οικουμένης. Είναι αυτοί οι οποίοι απεμάκρυναν τον νόμο του Μωυσέως, δεν επίστευσαν εις τον Χριστόν τον οποίον εσταύρωσαν, ούτε εις την διδασκαλία του, και έβρον έναν άλλον κανόνα μελέτης που φέρει το όνομα Ταλμούδ, και αυτοί ονομάζονται Ταλμουδιστές ή Σιωνιστές, δηλαδή έχουν υπόψη μόνο ένα πράγμα, πως θα αναγείρουν τον ναό του Σολομώντος και εις αυτόν τον ναό να καθίσουν τον Αντίχριστον και να τον κηρύξουν ως βασιλέα του κόσμου όλου. Δεύτερος λοιπόν κίνδυνος φοβερός στην ανθρωπότητα είναι αυτός ο σιωνισμός, δηλαδή φανατικοί Εβραίοι
οι οποίοι κυριάρχησαν σήμερα εις όλων των κόσμων και περισσότερον παντός άλλου τόπου εις την Αμερική, η οποία αξιεί να είναι και ο ηγέτης όλης της ανθρωπότητος. Εις αυτήν την χώρα κυνηγά πολύ ο διάβολος τα παιδιά του Θεού και τα καταδιώκει και εξαπλώνει τα δίχτυά του εις όλην την ανθρωπότητα. Αυτοί οι σιωνιστές κατέχουν και την κυβέρνηση αυτής της χώρας. Κατέχουν τα σκύπτρα εις την οικονομία της Αμερικής. Αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι διευθύνουν το χρήμα της Αμερικής. Και είναι αυτοί οι οποίοι έχουν τα μεγαλύτερα πόστα μέσα στην κοινωνία και αυτά δεν είναι τίποτε άλλο ημι μόνον οι τράπεζες, οι εφημερίδες, τα τηλεοπτικά μέσα και οι κυβέρνησες του κάθε τόπου. Δύο εχθροί λοιπόν. Τώρα μένει ο τρίτος εχθρός. Για να ολοκληρώσουμε τον άξονα του θανάτου. Ο τρίτος εχθρός, ο οποίος έχει απλώσει τα δίχτυα του όλων των κόσμων και αναστάτωσεν και αναστατώνει πραγματικά την κοινωνία, είναι η λεγόμενη μασονία. Και έχουμε τώρα τους τρεις αυτούς σφοδρούς εχθρούς του ανθρώπου. Αυτοί οι τρεις αποτελούν και τον άξονα του θανάτου. Είναι η φοβερή αυτή οπαδή του Αντιχρίστου, οι οποίοι κρατούν αυτοί και τα θρησκευτικά μέρη μέχρι τα πολιτικά. Δηλαδή δεν υπάρχει περιορισμός εις αυτήν την αντίχριστον αίρεση η οποία κυνηγά τους οπαδούς του Χριστού μας, τα παιδιά του Χριστού μας. Αυτούς θα τους έβρουμε πρώτα-πρώτα στα τηλεοπτικά μέσα, διότι ο άνθρωπος βομβαρδίζεται κατά κάποιον τρόπο από αυτά τα μέσα τα οποία έχει στη διάθεσή του σήμερα η επιστήμη. Ήταν καταρχάς εκείνο το ραδιόφωνο, αυτό αντεκατεστάθη με την τηλεόραση και από την τηλεόραση ευρέθηκε και αυτό το άλλο, το οποίο ονομάζεται βίντεο. Με αυτό το τρίτο σημείο που ονομάζεται βίντεο, ο Αντίχριστος, οι σιωνιστές κατέστρεψαν ηθικώς την ανθρωπότητα ολόκληρον με το να παρουσιάζουν στην νεότητα το πιο επικίνδυνο σκαλοπάτι της υπάρξεώς των. Δηλαδή ο νέος αυτή τη στιγμή ρέπει πάντοτε προς την πτώση της ηθικής ζωής. Εξ αυτού του σημείου οι αντίχριστοι σιωνιστές εφεύρουν τα σφοβερά εκείνας αποκαλύψεις τα οποία ονόμασαν πορνοτενίας και οδήγησαν και τους παντρεμένους και τους ελευθέρους και την νεότητα και τας γυναίκας και τους άνδρας εις την πτώση της ανηθικότητος. Φοβερά η πτώση σε αυτή και όπου υπάρχει ανήθικο ζωή εκεί υπάρχει και καταστροφή ολοκλήρου του κόσμου. Αυτοί οι σιωνιστές και οι μασόνοι οι οποίοι εργάζονται στο σημείο τούτο χτυπούν ακριβώς τα μέρη αυτά τα οποία επιφυλίζουν κατά κάποιον τρόπο το μυαλό του ανθρώπου και την όραση του ανθρώπου. Και εις τούτο το σημείο παρακολουθούμε ακριβώς ότι έπαψε πλέον ο άνθρωπος να ελπίζει εις το πνεύμα και την αιωνιότητα και τον παράδεισο. Απέστρεψεν τους οφθαλμούς του από την πραγματικότητα και έλαβεν λάθος δρόμον. Αυτός ο δρόμος τον οδηγεί ακάθεκτα προς την κόλαση και στα δίχτυα του διαβόλου.
δεν τον ενδιαφέρει εάν υπάρχει πνεύμα, ψυχή, κρίσης, ανταπόδοσης των όσων πράττει. Τον ενδιαφέρει ένα πράγμα, πώς θα υπηρετήσει την σάρκα εις το φαγοπότη, εις την ενδυμασία, εις την σαρκική ειδονήν, δηλαδή την κοιλία και υπό την κοιλία. Αυτά είναι ο σκοπός του σημερινού ανθρώπου, ο οποίος έφυγε εκ της ευθείας οδού λόγω της επικρατήσεως αυτού του άξονος του θανάτου. Και φεύγουμε, αδερφοί μου, για να δούμε έναν δεύτερον εχθρό της ανθρωπότητος, και πάνω σε αυτά τα τρία μέρη θα μιλήσουμε. Το δεύτερο μέρος είναι μία τριμερής επιτροπή, η οποία διοικεί τον κόσμο σήμερα, και αυτή διευθύνει και τα στίχας του κόσμου. Δηλαδή, εάν προσέξουμε έναν καπετάνιο πάνω στο πλοίο που κρατά το τιμόνι του πλοίου και το οδηγεί ή προς την επιτυχία της εκβάσεως του ταξιδίου του ή στην αποτυχία, δηλαδή να το χτυπήσει επάνω στις πέτρες και τα ύφαλα και να το τσακίσει το πλοίο. Αυτή η τριμερής επιτροπή διηγείται από ένα είδος κεντρικού συμβουλίου που το απαρτίζουν 32 πρόσωπα. Οι τρεις περιφερειακοί πρόεδροι του κόσμου τούτου είναι εκείνοι οι οποίοι εδρεύουν εις την Ιαπωνία, εις την Ευρώπη και εις τις Ηνωμένες Πολιτείες, εις την Αμερική δηλαδή, ώστε έχουμε τρία μέρη. Δι' αυτό ονομάζεται και τριμερής επιτροπή. Η Ιαπωνία, Ευρώπη και Αμερική. Από τους τρεις αυτούς προέδρους, οι οποίοι υπάρχουν στα τρία αυτά μέρη, υπάρχουν και άλλα 29 μέλη τα οποία κρατούν την τριμερή αυτήν επιτροπή. Είναι 8 Αμερικανοί, 9 Ιάπωνες και 12 Ευρωπαίοι. Οι Ευρωπαίοι έχουν το κέντρο τους τώρα σε αυτό το μέρος που ονομάζεται Βέλγιο και στο Λουξεμβούργο, και από εκεί διευθύνουν όλων αυτών των οργανισμών ο οποίος ονομάζεται Ηνωμένη Ευρώπη και μέσα στην οποία δυστυχώς εισήλθαμε και εμείς. Και αγόμεθα και φερόμεθα από τας διαταγάς δυστυχώς αυτών των προέδρων που φέρουν το όνομα Τριμερής Επιτροπή. Η τριμερής αυτή επιτροπή έχει ως επικεφαλή έναν μεγάλο έμπορον ή μεγάλο επιχειρηματία ή πάμπλουτον του κόσμου τούτου και φέρει το όνομα Ροκφέλλερ. Αυτός δυστυχώς, κατά τις αποκαλύψεις τις οποίες έχουμε, εδρεύει πού νομίζετε? Εις τη Ρόδο, δηλαδή στο σπίτι μας. Αυτός από τη Ρόδο διοικεί όλη αυτήν την περιφέρεια που λέγεται Ευρώπη και Αμερική. Αυτή η τριμερής έχει λέσχην, και η λέσχη αυτή ονομάζεται λέσχη μελετών και αναλύσεων και είναι στην υπηρεσία διαλόγου μεταξύ των τριών τούτων πρωτευουσών του κόσμου, της Ιαπωνίας, της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Η κυριαρχία και ο έλεγχος του κόσμου είναι ο σκοπός αυτής της τριμερούς επιτροπής. Αυτοί θέλουν οι πάντες να υπακούουν εις αυτούς, και όποιος παρακούει έχει ως τίμημα τον θάνατον. Δηλαδή από τους μεγάλους, όταν
ξεφύγουν από τα σχέδια και τα προγράμματά τους, τους αναμένει ο θάνατος από τους ιδίους αυτούς. Έχουν την αρχήν αυτήν της τρομοκρατίας. Τρομοκρατούν δηλαδή τα όργανα των με τον θάνατον, δια του θανάτου. Εάν παρεκκλίνεις από αυτά τα οποία αποφασίζουμε, σε αναμένει ο θάνατος. Εφύγαμε και από αυτήν την δευτέραν κατάσταση, η οποία ονομάζεται πλοκάμι του Αντιχρίστου, για να πάμε στο τρίτο πλοκάμι. Αυτό το ακούνε όσοι ξέρουν γράμματα. Οι άλλοι δεν μπορούν να το καταλάβουν. Αλλά εμείς έχουμε καθήκον να το αναφέρουμε και αν το ενθυμίστε να το προσέχετε. Αυτό το τρίτο μέρος ονομάζεται Bildenberg. Είναι λέσχη αυτή η οποία τελευταίως έκανε την εμφάνισή της στο Καβούρι. Όταν υπήρχε η προηγούμενη κυβέρνηση και η οποία κυβέρνηση ιερνήθη σε ένα σημείο να μην υποστηρίζει τους Σέρβους αδερφούς μας. Έδωκαν διαταγή δηλαδή αυτοί οι Bilderberg, έδωκαν διαταγή και είπαν δεν θα υποστηρίξετε τους Σέρβους. Πλην όμως η τότε κυβέρνηση ιερνήθη. Το αποτέλεσμα ήταν αμέσως η πτώση της κυβερνήσεως. Δηλαδή έχουν αυτή την όλη δύναμη στα χέρια τους. Ανεβάζουν και κατεβάζουν κυβερνήσεις. Αναδεικνύουν ή εξαφανίζουν ένα κράτος. Και σε αυτό ακριβώς θα προσπαθήσουμε να δούμε μερικά από τη λέσχη αυτή. Τα ιδρυτικά μέλη αυτής της λέσχης ανέρχονται περίπου στα 200 μέλη. Ανάμεσά τους είναι μυστικές υπηρεσίες τις οποίες δεν ειδηνήθηκα να ερμηνεύσω. Δεν μπόρεσα, προσπάθησα αλλά δεν μπόρεσα να τις ερμηνεύσω. Πλην όμως θα σας τις πω. Όλες είναι μυστικές υπηρεσίες. Η πρώτη είναι CIA της Αμερικής, δευτέρα είναι DIA. Τώρα τι κρύβεται πίσω από αυτό δεν ξέρω, δεν μπόρεσα εγώ τουλάχιστον. Αν ασχολούμαι περισσότερο μπορούσε να τα ερμηνεύσω, δεν ασχολήθηκα όμως διότι δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ. Η τρίτη είναι BND της Γερμανίας, η άλλη SIND της Ιταλίας, η άλλη είναι SPELE της Γαλλίας και όλες αυτές οι χώρες είναι εκείνες οι οποίες διαθέτουν αυτά στα μυστικά υπηρεσίες για να αποτελέσουν τη λέσχη Bilderberg. Πρόσωπα με μεγάλες θέσεις στο ΝΑΤΟ και στο Κογκρέσο και στην γερουσία της Αμερικής. Αυτή η λέσχη επιθυμεί την διατήρηση της αμερικανικής ηγεμονίας στον κόσμο ολόκληρον. Υιοθετούν σκληρή στάση απέναντι στην ανατολική πλευρά της υδρογείου, δηλαδή στην Ρωσία. Προσπάθησαν και προσπαθούν να διαλύσουν αυτό το κράτος. Πλην όμως, ένα είναι το ευχάριστο, ότι το κράτος τούτο έχει θεμέλιο των Χριστών και ο κόσμος ο οποίος απαρτίζει αυτό το κράτος που λέγεται Ρωσία είναι το περισσότερο μέρος του πληθυσμού των εκατομμυρίων χριστιανοί ορθόδοξοι. Και επειδή έχουμε τον Χριστόν μαζί μας, πρέπει να έχουμε πάντοτε και την ελπίδα μας και την πίστη μας ότι ο Χριστός μας θα νικήσει το αρνίον του εσφαγμένων. Είναι αυτό το οποίο θα κατανικήσει τον δράκοντα της Αποκαλύψεως, δηλαδή τον Αντίχριστον. Δύο λοιπόν τάσεις αυτής της λέσχης, η μία είναι η επικράτηση και η άλλη η εξόντωση όλων των εναντίον. Και φεύγουμε από αυτήν την
τριπλήν ονομασία την οποία αναφέραμε, και μεταβαίνουμε τώρα σε έναν άλλον εχθρό προαιώνιον από πολλών χιλιάδων ετών. Είναι αυτό το οποίο αναφέρθημε εις το περασμένο κήρυγμα μας και είπαμε ότι εδρεύει εις την Κίνα. Θα μεταφερθούμε πρώτα εις την ελληνική μυθολογία. Μας αναφέρει λοιπόν η ελληνική μυθολογία ότι έγινε ένας πόλεμος μεταξύ του Κρόνου και του Διός. Δύο θεοί δηλαδή, ο Δίας είναι αυτός ο οποίος ήταν και ο βασιλεύς των θεών. Ο Κρόνος ήταν άλλος θεός ο οποίος οδήγησε τα βήματά του εναντίον του Διός και έκανε πόλεμα. Από τη σύγκρουση αυτήν νικητής ευγήκε βέβαια ο αρχηγός των θεών, ο Δίας. Κατόπιν αυτός έριξε, λέγει, εις τον Τάρταρον, δηλαδή στην κόλαση, τους εχθρούς του, και έτσι έμεινε εκείνος κυρίαρχος. Η εξορία αυτή που έριξε τους εχθρούς του ο Δίας, γεωγραφικός είναι τα Ιμαλάια εις το Θιβέτ. Αυτά τα Ιμαλάια και οι λαοί που τα κατοικούν προέρχονται από Σελτσούκους, προγόνους των Τούρκων. Προσέξτε να δείτε πώς πηγαίνουν τα πράγματα για να έχουμε τον αιώνιον εχθρό εναντίον του χριστιανισμού. Είναι οι Χατζάροι, είναι μια συντριπτική πλειοψηφία των Εβραίων οι οποίοι κατέληξαν σε αυτά τα μέρη και αυτοί έχουν έναν πόλεμο εναντίον του Διός. Εις αυτά τα Κρόνια, δηλαδή ο Κρόνος ο οποίος έπεσε εις την καταδίκη και εις την τιμωρία από τον Δία, οι οπαδοί του, οι Κρόνοι, αυτοί οι οποίοι ακολουθούν τον Κρόνον, είναι πνεύματα για αυτά και είναι δαίμονες οι οποίοι επολέμησαν σφοδρός τους Έλληνες. Και βλέπουμε σήμερα ότι ο πόλεμος ο οποίος γίνεται εναντίον των Ελλήνων βρίσκεται στα βάθη της ιστορίας από τη μυθολογία. Ο φιλόσοφος Πλάτων αναφέρει τούτον τον πόλεμο σε ένα σύγγραμμά του το οποίο φέρει το όνομα Τίμεος. Οι Εβραίοι λοιπόν και οι Τούρκοι, αυτοί οι οποίοι μέχρι σήμερα, μέχρι σε αυτή τη στιγμή, καταπολεμούν όπου ευρίσκεται Έλληνας και όπου ευρίσκεται Ορθόδοξος, καταπολεμούν για να εξαφανίσουν αυτήν την φυλή από το πρόσωπο της γης, το οποίο φέρει και το όνομα «Γαλάζιοι οπαδοί του τριγράμματου». Εμάς δηλαδή μας ονομάζουν οπαδούς του τριγράμματου, γαλάζιους οπαδούς του τριγραμμάτου. Από πού έδωκαν την ονομασία αυτήν? Την έδωκαν από το Άγιο Φως, το οποίο βγαίνει από τον τάφο του Χριστού μας. Από αυτό το Άγιο Φως, το θαύμα των θαυμάτων εις τους αιώνας, από τότε που ο Χριστός μας ετάφη στον τάφο του και αναστήθη, από τότε αυτό το φως βγαίνει από τον τάφο του Χριστού και το οποίο μεταφέρεται εις όλους τους πιστούς, εις όλα τα μέρη και τα πλάτη της γης όπου υπάρχουν χριστιανοί. Νεότερες πληροφορίες μας φέρουν ακριβώς και εις το σημείο της εφευρέσεως των πολεμικών τεχνών από αυτούς τους οπαδούς του Αντιχρίστου που ευρίσκονται στα Ιμαλάγια. Με αυτές τις πολεμικές τέχνες όμως πιστεύω να μας αξιώσει ο Θεός μας να μιλήσουμε και γι' αυτά, διότι σήμερα είναι μια άλλη παγίδα στην οποία οδηγούνται και τα παιδιά των Ελλήνων. Κάθε ένας από αυτούς που πηγαίνει, λέει, στη σχολή να μάθω καράτε.
Αυτό θα το ερμηνεύσουμε όμως στην συνέχεια, να δούμε από πού ήρθε αυτό. Στην Ασία υπάρχει μία αδελφό της στα Ιμαλάια, εκεί όπου εστήθη μία πυραμίδα από γυαλί. Ανεφέρθημε στο περασμένο κήρυγμα δι' αυτήν την κρυσταλλίνη πυραμίδα την οποία έβαλαν επάνω στα Ιμαλάια. Αυτή η πυραμίδα έχει εισόδους, τα οποία εισόδους τα κρατούν μυστικά και αναφέρονται από πολλά σημεία και εισέρχονται μέσα σε αυτήν την υπόγειον πυραμίδα, μέσα στην κρύπτην αυτήν η οποία φιλοξενεί το λεγόμενο λευκό αδελφάτο. Αυτό το λευκό αδελφάτο έχει σκοπό να καταστρέψει όλες τις θρησκείες του κόσμου. Σκοπός δηλαδή είναι ένας, να μην υπάρξει θρησκεία πάνω στην γη, ημιμόνον το λευκό αδελφάτο. Περισσότερον δε το κέντρο του πολέμου εναντίον των θρησκειών που υπάρχουν πάνω στην γη, οποιαδήποτε θρησκεία, το κέντρο και το σημείο που βαρούν με όλες τους τις δυνάμεις είναι ο χριστιανισμός. Η οργάνωση αυτή έχει δυστυχώς μεγάλη δύναμη. Έχει τρομερά μέσα αφανισμού του πλανήτου της γης. Έχει απεριόριστα χρηματικά ποσά που κανένα άλλο κράτος πάνω στην γη δεν διαθέτει, ούτε αυτή η Αμερική. Και είναι φοβερό τούτο το θέμα, διότι η ισχύ σήμερα που κινεί τον κόσμο είναι το χρήμα. Η ενέργεια αυτού του λευκού αδερφάτου θα είναι στο σημείο να εισέρχεται στην πολιτική ζωή του κάθε τόπου, του καθενός κράτους. Η οργάνωση αυτή κρατάει υπό τις διατηγάστες μεγάλας χώρας, κυβερνήσεις πολλάς θρησκείας, μη εξαιρουμένου και του καθολικισμού, δηλαδή του Πάπα, ούτε του Προτεσταντισμού, ούτε του Ιουδαϊσμού, αλλά εις όλας αυτάς τις μεγάλες θρησκείες έχει τα πλοκάμια της αυτό που λέγεται λευκό αδερφάτο. Αναφέρεται δε με συγκεκριμένα και ατράνταχτα επιχειρήματα ότι αυτό το λευκό αδερφάτο είναι αυτό το οποίο δημιούργησε τον πρώτον και τον δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον, δηλαδή την καταστροφή του κόσμου, και προσπαθεί αυτή τη στιγμή να δημιουργήσει τον τρίτον παγκόσμιον πόλεμο. Αυτά τα δεινά δηλαδή, τα οποία από καιρού εις καιρών επαπειλούν την ανθρωπότητα. Αυτό καταβάλει κάθε προσπάθεια και με την βοήθεια της Bilderberg και της Τριμερούς προσπαθεί να φέρει εις πέρας το σχέδιο το οποίο έχει θέσει εις εφαρμογή. Αυτό το λευκό αδερφάτο έχει βοήθεια των σιωνισμών, των οποίων είπαμε προηγουμένως, δηλαδή τους Εβραίους. Αυτό το λευκό αδερφάτο έφερε στην αρχή, στην εξουσία, και αυτόν τον φοβερόν Χίτλερ, τον Αδόλφον Χίτλερ, τον εφοδίασε με ένα σύμβολο που φέρει το όνομα Σβάστικα και ερμηνεύεται σπασμένος σταυρός. Και θα τον δείτε, αυτόν είχαν οι στρατιώτες του Χίτλερ, αλλά αυτός ήταν και το σημείο το οποίο επικρατούσε εις όλων των δεύτερων παγκόσμιων πόλεμων. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος στην Άπο Ανατολή
μετά από την νίκη την οποία εκέρδισαν τα ελεύθερα κράτη, ήρχισαν να τιμωρούν αυτούς τους πρωτετίους οι οποίοι έφεραν τον αιματοκυλισμό της ανθρωπότητας. Περιέργως όμως δεν τιμωρήθη αυτός ο αρχηγός της Ιαπωνίας, ο οποίος έφερε το όνομα Χιροχίτο, ενώ είχε μία ανάμειξη φοβεράν μέσα σε αυτό το αιματοκύλισμα όλο του κόσμου. Εν τούτης, μετά την νίκη του ελευθέρου κόσμου, δεν έλαχεν ουδεμιάς τιμωρίας, διότι όπως είπαμε προηγουμένως είναι ένα από τα τρία μέρη της Τριμερούς: η Ιαπωνία, Αμερική και Ευρώπη. Τότε ο Χίτλερ, βρισκόμενος υπό την εξουσία αυτού του αδελφάτου, προέβλεπε εις την δημιουργία ταραχών εις τας περιοχάς της κεντρικής Σοβιετικής Ασίας, της Τουρκίας και της Περσίας. Και οι ταραχές αυτές δημιουργήθησαν και επέφεραν αυτό το οποίο ο κόσμος ονόμασε καταστροφήν ολοκληρωτικήν. Αυτό το λευκό αδερφάτο έχει και δράση στον κόσμο. Η διαβόητη γκρίζη λύκη είναι μουσουλμάνοι, Τούρκοι, φανατικοί, που υπάγονται κατευθείαν στο λευκό αδερφάτο. Και μέσα στη λύσαν τους αυτήν που έχουν εναντίον του χριστιανισμού, δεν ανέχονται Τούρκος επικεφαλής του τουρκικού κράτους να έχει χαλαράν στάση. Και αυτοί προσπάθησαν, εάν ενθυμίστε ότι υπήρχε ένας ηγέτης που έφερε το όνομα Τουρκούτ Οζάλ, αυτός εφάνηκε σε αυτούς τους γκρίζους λύκους ως μαλακός ηγέτης, όχι σκληρός, και δι' αυτό απεφάσισαν να τον εξαφανίσουν, διότι έφερε μία πολιτική συμβιβάσεως με τους Έλληνες, δηλαδή δεν είχε επιθετικές διαθέσεις εναντίον των Ελλήνων. Και απεφάσισαν αυτοί να τον εξοντώσουν. Βεβαίως απέθαναν αυτός. Τώρα με ποιον τρόπο, τον επιροβόλησαν 2-3 φορές, γλίτωσε και επέθανε, έφυγεν αυτός. Με ποιον τρόπο επέθανε δεν γνωρίζουμε, διότι αυτοί είναι ικανοί να θανατώσουν, όπως είπαμε προηγουμένως, τον κάθε έναν ο οποίος φεύγει από τα σχέδιά τους. Αυτό το λευκό αδερφάτο επιτίθεται εναντίον των γαλάζιων οπαδών του τριγραμμάτου, και αυτήν ακριβώς την επίθεση την οποία έχουν αυτοί εναντίον των Ορθοδόξων θα την αναγνώσουμε και να δώσετε προσοχήν. Είναι φοβερό το κείμενο και συγκλονίζει τον ακροατή. Συνελθόντες, λέγει, αυτήν την νύχτα της πρώτης του έτους του Χίρου, υπό τη σκιάν του υπερτάτου άρχοντος μας, μέσα στην ιεράν πυραμίδα, εμείς οι 300 εγκρίνομε την συνέχεια της πορείας του αγώνος μας κατά του καταραμένου πύρινου τριγράμματου, ο οποίος συνεχίζει να μας κατακαίει με τους οπαδούς του. Αυτήν τη λέξη κατακαίει, όσοι παρακολουθήσατε που παρακαλούμε το Θεό μας για τα παιδιά μας τα άρρωστα, αυτήν τη φράση την αναφέρει πέρα για πέρα
ο διάβολος με καίεις, λέγει, με καίεις, με καίεις. Όλην αυτήν τη φράση αναφέρει αυτός ο κακούργος. Και εδώ αυτοί φέρουν ακριβώς την αποκάλυψη ότι ο τριγράμματος τους κατακαίει. Τριγράμματος είναι ερμηνεία Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα, ή ο Ον, ο μικρό, ο μέγα και νι. Ο Ον και ο Ιν, αυτό το οποίο είπεν εις τον Μωυσήν ο Θεός από μέσα από την κοιωμένη βάτων. Όταν είπεν ο Μωυσής ποιος είσαι, του απήντησεν ο Θεός ο Ον και ο Ιν, ο υπάρχον και αυτός που υπήρχε, αυτός που υπάρχει τώρα και αυτός που υπήρχε από αρχής, από καταβολής κόσμου. Τριγράμματος λοιπόν. Όπως και κατά το παρελθόν τα κύρια όπλα μας θα είναι κατά των διπόδων, δίποδα. Ονομάζουν τους οπαδούς του Χριστού. Δεν ενδιαφέρονται δι' άλλων κανέναν, ημι μόνον δια τους οπαδούς του Χριστού, δια τους χριστιανούς. Δίψα, πείνα, τρομερή διαφθορά, εκφυλισμός, πόλεμοι συνεχείς, ασθένειες ακατανίκητες, η υποδούλωση δια της διαβρώσεως όλων των θρησκειών, οι οποίες αναγνωρίζουν ως αρχηγόν τους των τριγράμματων, των Χριστών. Όσοι έχουν οπαδών των αρχηγών των Χριστών, όλοι αυτοί πρέπει να εξαφανιστούν. Δια την επιτυχία όμως των δύο πρώτων χρειάζεται απαραίτητος η καταστροφή διαπυρός όλων των δασών και φυτών. Θα προσέξουμε ιδιαιτέρως την αρχή αυτών των σαμπαλιστών, της σαμπάλα της πυραμίδος αυτής του Θιβέτ, οι οποίοι έχουν και την δίψαν τους εναντίον των Ορθοδόξων, εναντίον των πιστών του Χριστού. Όλα τα φυτά, λέγει, και όλα τα δάση πρέπει να τα κάψουμε, πρέπει να κατακαούν πάνω στην γη. Μέχρι της ευθυγραμμίσεως των τεσσάρων περιπλανωμένων αστέρων, όλοι οι ωκεανοί θα πρέπει να μεταβληθούν σε μαύρο βούρκον. Βλέπετε, είναι κάτι το οποίο συγκλονίζει, είναι πραγματικότητες αυτές. Αυτή η αποκάλυψη, αυτός ο όρκος τον οποίο κάνουν, τον ευρήκαν από μέσα σε αυτή την επιτροπή, από μέσα σε αυτό το αδελφάτο, από μέσα σε αυτό το λευκό αδελφάτο. Δηλαδή δεν το επιάσαν εις την τύχη και το εφέραν και το έβαναν μέσα σε δημοσιεύσεις και βιβλία. Αλλά είναι πραγματικότητες και βλέπουμε ότι τούτα γίνονται. Όλα τα ζώντα εντός του ωκεανού να εξέλθουν στην ξηράν δια να τραφούν με σάρκες διπόδων. Είναι κάτι το οποίο αναφέρεται και στην Αποκάλυψη, ότι η θάλασσα θα δώσει, λέγει, τρομερές καταστροφές στον κόσμο. Η πρώτη μας φροντίδα τώρα πρέπει να δημιουργήσουμε αλληλοσπαραγμών, αλληλοσφαγήν, όχι μόνο μεταξύ των τριών κυρίων ομάδων, των προσκυνών των καταραμένων, κατακαίοντα εμάς τριγράμματος, αλλά και εντός εκάστης εξ αυτών δια της διαβρώσεως των ιερέων αυτών. Βλέπετε ότι χτυπούν το κέντρο. Πατάξω τον ποιμένα και διασκορπιστήσονται τα πρόβατα. Όταν φύγει ο ποιμένας, αδελφοί μου, τότε ποιος θα μείνει και ποιος θα οδηγεί τα πρόβατα του Χριστού εις νομάς σωτηρίας. Οι μέχρι σε αυτή τη νύχτα συνεργαστέντες μαζί μας και προσκυνήσαντες τον Ανώτα, τον Άρχοντά μας δίποδα, μας είναι πλέον εντελώς περιτά, όπως και οι δημιουργηθήσεις υπ' αυτών ομάδες θρησκείες. Ας απαλλαγούμε λοιπόν από αυτούς το ταχύτερο. Όλα τα δίποδα, ονομάζουν τους οπαδούς του Χριστού μας δίποδα, ή και ορνηθοτροφείων.
βλέπετε, παρουσιάζουν την ανθρωπότητα ως ορνηθοτροφείο. Όλα τα δίποδα τα οποία δημιούργησε ο καταραμένος καίων ημάς τριγράμματος πρέπει να εκλείψουν εν μέσω αναθυμιάσεων των φυτών της ειδονής του θανάτου. Τι είναι αυτό? Τα ναρκωτικά. Πρέπει όλοι να εξαφανιστούν, λέγει, μέσα σε αυτό το φυτό πρέπει να τους εξαφανίσουμε. Και βλέπετε πόσα παιδιά δεν φεύγουν καθεκά στην ημέρα. Και του βορβόρου των νεκρών ωκεανών, του νεκρού αστέρος, αυτά τα ψάρια τα οποία τρώγομαι, αυτά έχουν σκοπό να τα δηλητηριάσουν με τα ειδικά του σχέδια, ούτως ώστε όταν τρώγεις από αυτά τα ψάρια να δηλητηριάζεσαι και να πεθαίνεις. Επωδός της όλης αυτής συμφωνίας και όρκου των οποίων έκανα, κατάρα και μίσος, κατάρα και μίσος, κατάρα και μίσος. Και το επαναλαμβάνουν τρεις φορές. Κατάρα και μίσος των γέοντα εμάς τριγράμματων και όλα τα δίποδα τέκνα του. Αυτή είναι η κατάσταση, αδερφοί μου, την οποία εφαρμόζει ο εχθρός του Χριστού Αντίχριστος εναντίον των παιδιών του Θεού. Από όλες αυτές τις περιπτώσεις τώρα εισερχόμεθα εις μίαν άλλη εικόνα, η οποία έχει δώσει και την παρουσία της. Αυτοί 300 της Σαμπάλα, του λευκού αδελφάτου, εφαρμόζουν αυτά τα οποία είπαν. Και πρώτα την δίψαν, δηλητηρίασαν τα νερά, δηλητηριασμένα νερά. Πίνουμε αυτή τη στιγμή νερά με φάρμακα. Μα όποιος πίνει τα φάρμακα, φαρμακώνεται. Ένας άρρωστος όταν συνεχώς πίνει φάρμακα και δεν έρχεται στην υγεία του, το τέλος θα είναι ο θάνατος. Και αυτά τα φάρμακα τα βλέπουμε και δεν είναι μόνο στο νερό, είναι και στα τρόφιμα. Δεν είναι μόνο στα τρόφιμα, αλλά θα σας πάρω και εις μία εικόνα για να δείτε το τι έθεσε εις εφαρμογή ο Αντίχριστος. Θυμηθείτε πως έπλαιναν τα ρούχα οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας με εκείνο το νερό με τη στάχτη, και τα έκαναν ολοκάθαρα. Έφυγαν εκείνη η εποχή και ήρθαν και εφεύραν αυτά τα σαπούνια, τις σκόνες. Όλα αυτά είναι δηλητήρια, αλλεργίες, δηλητήρια. Τα φοράς τώρα αυτά, τα πλένεις με αυτά και τα φορείς μετά. Όταν τα φορέσεις όμως, ύστερα από λίγο καιρό έχεις αρρώσκες, και οι αρρώσκες διερωτάς από πού έρχονται. Έπλαιναν στα χέρια τους οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας και οι μητέρες μας. Τώρα υπάρχουν αυτά τα πλυντήρια τα οποία πλένουν με αυτά τα σαπούνια, και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε. Είναι μία εικόνα μικρή από όσα έχω αναφέρει προηγουμένως. Ποιος μπορεί να αμφιβάλλει περί της απειλής η οποία ήδη έφτασε και στη χώρα μας, όταν η ανατολική γείτον χώρα, οι Τούρκοι, απειλούν να σταματήσουν τον Ρουν του Τίγρη και του Εφράτη για να αποξηράνουν την Συρία και την Περσία για άλλες χώρες. Αυτά τα αναφέρει η Αποκάλυψη. Θα ξηρανθούν, λέγει, ο ποταμός ο Εφράτης θα ξηρανθεί, διότι ήρθαν οι Τούρκοι τώρα και έκοψαν αυτόν τον ποταμό και είναι έτοιμοι να συγκρουστούν με τους Πέρσες και να συγκρουστούν με τους Συρίους, διότι ο ποταμός αυτός επότιζε όλες αυτές τις χώρες. Εκατομμύρια ανθρώπων διψούν στην Αφρική και άλλα σημεία της γης. Δεν υπάρχει πουθενά. Ένα δεύτερο σημείο είναι η πείνα. Το καλύτερο παράδειγμα είναι η σημερινή Ρωσία. Αυτή, αδερφοί μου, πρώτου κομμουνιστικού καθεστώτος, ήταν ο σιτοβολών της ανθρωπότητος. Η Ρωσία αυτή έτρεφε την Αμερική με το σιτάρι. Και έρχεται σήμερα αυτός ο τόπος ο οποίος
εχόρτενε την ανθρωπότητα να πεινούν και να αποθνίσκουν από την πείνα. Ποιος τα δημιουργήσε? Τα δημιουργήσαν ακριβώς αυτοί οι εχθροί του χριστιανισμού. Καταστρέφεται κάθε χρόνο στην Ρωσία πλούσια εισοδεία σιτηρών, διότι δεν πραγματοποιείται η έγκυρος συγκομιδή της, ενώ στην ίδια τη Μόσχα χιλιάδες νεαρών γυναικών εκδίδονται στους ξένους εν κυριολεξία για ένα πιάτο φαγητό. Δώστε μια ματιά στην Ελλάδα. Τεράστιες ποσότητες παραγωγής καταστρέφονται στις χωματερές σε μικράν απόσταση από την γειτονική Αλβανία, που απελπισμένος αυτός ο λαός φεύγει μέσα στα όρη και στις ταλαιπωρίες για να έρθει στην Ελλάδα για να ζήσει, που δεν έχουν να φάνε. Και εμείς τα έχουμε και τα πετάμε, αδερφοί μου. Διαφθορά. Πρώτη και καλύτερη στο θέμα τούτο η Αμερική. 26 εκατομμύρια ομοφιλόφιλοι στην Αμερική, οι οποίοι είναι η πλέον πολιτική δύναμη με εκατομμύρια επισήμων βιασμών κατέτος μικρών παιδιών με διαβρωμένων των λευκών οίκων ανοχής την κυβέρνηση της τας ενόπλους δυνάμεις και των κλήρων όλων των δογμάτων. Από ομοφιλοφίλους, μην ξεχνάτε ότι και στην Ελλάδα πάνω σε έναν υπουργείο υπήρχε ένας ο οποίος εδήλωσε είμαι ομοφιλόφιλος, το είπε και το όνομά του. Ονοονοήτω, δεν θα αναφέρω εγώ τίποτα, όσο εδώ φτάνει. Εκείνος που τα πιάνει, τα πιάνει, εκείνος που δεν τα πιάνει, δικαίωμά του. Αυτά τα οποία βλέπουμε εις άλλα κράτη ήρθαν και στην Ελλάδα. Το λοιπόν, προχωρούμε. Έως φοριστές και πόρνοι άδικα προσπαθούν να φέρει στην ευθεία οδόν ο σημερινός πρόεδρος της Αμερικής, ο οποίος προχθές, όσοι επρόσεξαν, είχε μίαν υπουργών υγείας η οποία έβγαλε από το στόμα της την κόλαση, και αυτός ευτυχώς την εξαπέστειλαν στο σπίτι της, διότι λέγει δεν υπάρχουν περιορισμοί σε αυτό το θέμα να επιτίθεσαι από την κυβέρνηση και να διδάσκει αυτά τα πράγματα. Πλην όμως, αδερφοί μου, επειδή μας έκλεισε η ώρα, θα σταματήσουμε ως εδώ και θα μείνουμε για να αναφερθούμε επιγραμματικώς για τους πολέμους οι οποίοι γίνονται, για τις ασθένειες τις ανίατες, για την διάβρωση των θρησκειών οι οποίες έχουν γίνει, και έως εδώ θα κλείσουμε και τούτο το κήρυγμά μας όσον αφορά τον ερχομό του Αντιχρίστου, διότι τα περισσότερα δεν χρειάζονται. Ως εδώ θα σταματήσουμε και την ερχομένη Τετάρτη, αν είμαι θα καλά, θα δω με τη χάρη του Θεού τι μπορούμε να αναφερθούμε για να είμαι θα γνώστες της όλης καταστάσεως. Έως τότε όμως, το σύνθημά μας το οποίο δώσαμε είναι «Μείνον με θυμόν Κύριε, ότι προς εσπέραν εστί και κέκλικεν ημέρα». Μείνον με θυμόν Κύριε, μείνε μαζί μας Κύριε, διότι δεν ευρισκόμεθα εις την αρχή αλλά εις το τέλος τούτου του κόσμου, και αξίωσε μας της επουρανίου σου βασιλείας. Αμήν. Ως Κύριος και πεφανέλημιν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Η γέννησή σου Χριστέ ο Θεός ημών ανέτειλε το κόσμο προφόστο της γνώσεως. Εν αυτοί γαρτί της άστρης λατρεύοντες, υπό αστέρος εδιδάσκοντο, σε προσκύνην των ηλίων της δικαιοσύνης.
και σε γινώσκην εξύψουν σαν ατόλοι, Κύριε δόξα Συ. Και διαφυλάξουν ημάς ο Θεός της συγχάρητη. Αμήν. Παναγία Σαχράντου, υπερευλογημένη εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι σον το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέστε ειδωμέν πίστη που ακολουθήσω μεν λοιπόν, εν θα οδεύει ο αστήρ μετά τον άγον Ανατολής τον βασιλέον. Και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
Παναγία, σαχράντου, υπερευλογημένη εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η Παρθένο σήμερον των υπερούσιων τίκτη και η γη το σπήλαιον το απροσίτο προσάγει. Άγγελοι μεταποιμένων δοξολογούσι, μάγοι δε μετά αστέρος οδηπορούσι. Διημάς γαρεγεννήθη παιδίων νέων ο προαιώνων Θεός. Την εδέμ διθλέμ ίνιξε δεύτε είδομεν, την τρυφήν εν κρυφή εύρωμεν, δεύτε λάβομεν, τα του παραδείσου ένδων του σπηλαίου. Εκεί εφάνη ρίζα απότιστος, βλαστάνουσα άφεσιν, εκεί ευρέθη φρέαρ ανόρυκτον, ούπιν Δαβίδ πριν επεθύμησεν. Εκεί Παρθένος στεκούσα βρέφος, την δίψαν έπαυσεν ευθύς, την του Αδάμ και του Δαβίδ. Δια τούτο προς τούτο επιχθόμεν, ού ετέχθη πεδίο νέων ο προαιώνων Θεός. Τη 25η του αυτού μηνός, η κατασάρκα γέννησης του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Θεός το τεχθέν ιδε μήτυρ Παρθένος, τιμίζον άλλο κενών ιδε νυκτήσεις, Παρθενική Μαρίη Θεών Ικάδη γίνατο πέμπτη. Αυτό η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός γεννάθεν δοξάσατε, Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε, Χριστός εφύγης υψώθητε, πάσατε το Κύριο, πάσα η γη, ενδεθλωσύνη, ανυμνήσατε λαϊ, ότι δε δόξαστε. Το πρώτο πεσχάτων εκ Παρθένου σαρκωθέν διασπόρος Χριστό το Θεό βοήσομεν ο ανυψώσας το κερασίμον Άγιος η εκ της Παρθένου ανευλάστησας εξ όρους ο ενετός κατασχύουδας έως ήρθε σαρκώθης εξ απειράντου ο Άηλος και πως οδηγηθέντες εκ
ενδεικτός ορθίζοντες, δοξολογούμεν σε φιλάνθρωπε. Υπέδεσε σε βία συντραφέντες, δισεύους προσταγματος καταφρονίσαντες, πυρός απειλήν που και προήθησαν, αλλήν μέσω της φλόγος εσπόφθες εψάλλον ο τον Πατέρ. Yeah.